bizi inkar etmek istiyorlar! Çingene dedi, kendi soyunu takip et! Ne kadar onları Türkler evlerinde baktılar! Onları beslediler, ihanet ettiler burada bize! Δεν είναι μόνο ο κύριος Στογιάννης που είναι δεξιός, δεν υπάρχει καμιά. Τουρκ χεμσερλερμις τζοσκούλε καρσιλούρ Ανδρέα Στογιάννηδης. Οι Τούρκοι συμπολίτες μας τον αποδέχονται με ενθουσιασμό, με χειροκροτήματα. Πού βλέπετε εσείς τη διχόνοια και την καταστροφή μεταξύ των δύο? Συγγνώμη, τι εθνική είναι αυτή, κύριε Πρόεδρε? Τουρκική! Τουρκική! Το κύριε Ανδρέα Στογιάννηδη που εκλογικά γράφει το Οκτωβρίο. Σας τα έδειξα πάρα πολύ καλά και υπάρχει μέσα στην αρχή μου. Και δύο μόνο γεια. Το δικαστήριο. Έχω αργότερα για αυτά. Έχω πολλά. 88. Έχω μέσα 89. Δεν είναι 89.
Δεν είναι ουρά, για να πάρουν τη δική μου τη δίκη από την Αλεξανδρούπολη στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Άγιος Πάγος μιλάει. Ξεκάθαρα, ο Τούρκος γιατρός λέει. Με απόφαση του Αρίου Πάγου, κύριε Πρόεδρε. Πολύ ωραία. Ωραία, θα το δείξω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το όχι, ναι, ασχολούν, αφού είναι αλήθεια. Σε διατύπωση της αποφάσεως. Βεβαίως, είναι μετάφραση. Ναι. Δεν είναι μετάφραση, και όχι. Σας παρακαλώ. Δεν είναι μετάφραση. Απόφαση. Είμαι που είναι. Απόφαση. Τώρα θα μεταφρασμένη, δηλαδή. Δεν είναι μεταφρασμένη. Στα ελληνικά μιλάμε. Ένα αποφάσιμο. Δεν είναι αυτό. Δεν πειράζει. Όχι, όχι. Άμα είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο. Αν χάθηκε στο σπίτι είναι πέντε βήματα είναι παρακαλώ. Και μετά ο κύριος Γκόντικας, Κωστής Γκόντικας, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε 14 Σεπτεμβρίου 1983, μιλάει ύπαρξη τουρκικής μειονότητας, τουρκογενής λέει. Η μειονότητα είναι και τουρκογενής. Με κατηγορούμενο Τούρκο γιατρό, ο οποίος κατηγορείται για διασπορά ψευδών ειδήσεων και πλαστογραφία. Κατά πληροφορίες έγκυες, πολλοί άρεσποι πολίτες που ανήκουν στην τουρκική μειονότητα της Δυτικής Τράκης. Απόφαση Αρίου Πάγου 14/3/1988. Αρχές Αγίου. Μετά, αριθμός πρωτοκόλλου 149-251. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μιλάει για τουρκικά δημοτικά σχολεία. Να μην πάρω και τα ευχετήρια τηλεγραφήματα και τις χάρτες των Προέδρων, του κ. Καραμαλή, του Υπουργού Ιαμίνης και των άλλων υπουργών που έστεναν στον Πρόεδρο της τουρκικής νεολαίας κομματινής και γράφανε επιλέξεις τουρκική νεολαία κομματινής και ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρχε και ταβέρα και προημερών Πρόεδρων. Αφαιρέσατε. Γι' αυτό με την καταγωγή μας δεν θέλω να ανακατευθεί κανένας. Και υπάρχουν. Μόλις τα ταβέρες από τη σχολεία. Και ξέρετε πολύ καλά. Το ψέμα είναι δύσκολο να πείτε κύριε Πρόεδρε. Το ψέμα δεν λέγεται. Δυσκολεύεστε να το πείτε, να εκφραστείτε. Πέστε την αλήθεια να ξεπεντάψουμε καλύτερα. Και μετά, αυτό το εταυλί της μαμάς μου είναι. Αναγνωρίζεται ως εταυλί μη ανταλλάξιμος, λέει. Συμφώνως προς απόφαση της 9ης Υποεπιτρόπης Ανταλλογής Ελληνοτουρκικών πληθυσμών μιλάει. Δεν μιλάει Ελληνοαλβανικό ή τίποτα άλλο. Ελληνοτουρκικών πληθυσμών μιλάει. Γι' αυτό παρακαλώ να αποσύρετε κάτι τέτοιο.